Αυτό είναι το σπίτι το οποίο κατάφερε να σώσει από τις φλόγες που το είχαν περικυκλώσει, ηλικιωμένο στο μαύρο κόλυμπο, ο οποίος η προσπάθειά του να σώσει την περιουσία του τραυματίστηκε, με τον ίδιο να μεταφέρεται χθες με εγκάβματα στα χέρια και στο πρόσωπο, αλλά και με αναπνευστικά προβλήματα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Για αυτό το σπίτι κινδύνευσε και ο άνθρωπος, ναι, είχε έπαθε εγκάβματα, εισέπνευσε και καπνούς, είναι στο Βενιζέλιο. Τα εγκάβματα στα χέρια και στο πρόσωπο δεν είναι τόσο σοβαρά, όσο είναι το αναπνευστικό πρόβλημα. Το υπόγειο του σπιτιού τυλίχθηκε στις φλόγες, χωρίς ευτυχώς να επεκταθούν στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ 2.000 στρέμματα στο μαύρο κόλυμπο έγιναν στάχτη στη φωτιά, η οποία επεκτάθηκε πάνω από τον Κουτσουρά. Αυτό το οποίο ήταν και το πιο κρίσιμο ήταν ότι με τις πρώτες πρωινές ώρες έπεσε ο αέρας και καταφέραν όλοι να τεθεί υπό έλεγχο αυτή η φωτιά. Ήταν μία μάχη, πραγματικά θα έλεγα σημείο-σημείο. Από αύριο θα γίνουν καταγραφές για να δούμε ακριβές εικόνα. Δίκτυα άδρευσης καταστραφήκανε. Δόξα τω Θεώ είχαμε το αποτέλεσμα αυτό που τελείωσε, διότι φοβηθήκαμε. Ναι, μεν έχουμε πάθει ζημιές, ναι, μεν ήταν πολύ άσχημο αυτό που έγινε, αλλά υπήρξε πιθανότητα να γίνει και χειρότερο, επειδή ο καιρός, η φωτιά κινήθηκε ανατολικά. Ολονύχτια ήταν η μάχη με τις φλόγες από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με την καθοριστική συμβολή εναέριων μέσων που κατάφεραν να κατασβέσουν τη μεγάλη φωτιά στη δύσβατη περιοχή και πριν αυτή επεκταθεί από την πίσω πλευρά του βουνού. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, συνελήφθη 35χρονος κάτοικος ως υπέτειος πρόκλησης μεγάλης φωτιάς μετά από κάψιμο κλαδιών. Σύμφωνα με πληροφορίες με βαρύ κατηγορητήριο, επειδή κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές, θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Λασιθίου, ωστόσο ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Είτε από πρόθεση είτε εξαμελίας, που δυστυχώς είναι και οι περισσότερες των περιπτώσεων όπως αυτή στην Ιεράπετρα, οι πυρκαγιές μπορεί να προκαλέσουν ανυπολόγιστες καταστροφές και να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές. Ζητώ από όλους να συνειδητοποιήσουν επιτέλους ότι δεν παίζουμε με τη φωτιά. Υπάρχει τεράστια ευθύνη και η απροσεξία δεν είναι απλώς αδικαιολόγητη, αλλά εγκληματική. Μεγάλη προσπάθεια και οι πυροσβεστικοί και οι εθελοντές. Σβήσαμε τις εστίες όπου ήταν να γλιτώσουμε τις κατοικίες των ανθρώπων και τις περιουσίες. Στην συνέχεια άλλαξε ο άνεμος και έφερε την φωτιά προς τον Κουτσουρά. Η επιχείρηση του ελικοπτέρου ήταν καθοριστική. Στην περιοχή μετέβη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το συντονιστικό της πυροσβεστικής, ενώ αναφέρθηκε στην ηρωική προσπάθεια πυροσβεστών και θελοντών που έδωσαν μάχη κάτω από αντίξωες συνθήκες. Να ευχαριστήσω τον υπαρχηγό και όλη την ομάδα του που έχει καταβάλει μια πραγματικά ηρωική προσπάθεια να κατασταλεί φωτιά σε γρήγορο χρονικό διάστημα και με αντίξως καιρικές συνθήκες. Μπράβο σε όλους τους εθελοντές και τις εθελόντριες που εργάστηκαν για αυτό το σκοπό. Μας εμπνέετε. Η πυροσβεστική παραμένει σε επιφυλακή υπό τον φόβο ανασωπηρώσεων, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται ο μηχανισμός της περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ιεράπετρας. Βεβαίως είμαστε επιφυλακή, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά ένα κουτσούρι το οποίο έχει μέσα εσωτερική φωτιά μπορεί κάποια στιγμή με μια αλλαγή του ανέμου να ενεργοποιηθεί και να ξανασύσουν πάλι τα ίδια. Έχουμε μέχρι και τη Δευτέρα το βράδυ ένα πορτοκαλί συναγερμό στην Κρήτη. Τα μηχανήματά μας και όλες οι ομάδες είναι ήδη έξω. Λόγω της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων που θα επηρεάσουν το νησί μας, η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Κρήτης ενημερώνει τους πολίτες για την απαγόρευση της καύσης και των θερμών εργασιών έως και την Τρίτη, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται περιπολίες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρείται το επιμάχο μέτρο, τότε οι παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικά πρόστιμα.